Χριστού θα διαβάσουμε από τη σελίδα 958. Σελίδα 958, κεφάλαιο ΚΑ και πρώτο εδάφιο. Μετά ταύτα, εφανέρωσεν εαυτόν πάλι ο Ιησούς και τους μαθητάς επί της θαλάσσης Τιβεριάδος. Εφανέρωσε δε ούτως, ήσαν ομού Σίμων, Πέτρος και Θωμάς, ο λεγόμενος Δίδυμος και Ναθαναήλ, ο από Κανά της Γαλιλαίας και η του Ζεβεδαίου και άλλοι δύο εκ των μαθητών αυτού. Λέγει προς αυτούς Σίμων Πέτρος, υπάγω να λιεύσω. Λέγος προς αυτόν ερχόμεθα και ημείς μετά σου. Εξήρθον και ανέβησαν στο πλοίον ευθύς και κατ' εκείνη τη νύχτα δεν επίασαν ουδέν. Αφού έγινε ήδη πρωί, εστάθη ο Ιησούς των Αιγιαλών. Δεν εγνώριζαν όμως οι μαθητές ότι είναι ο Ιησούς. Λέγει προς αυτούς λοιπόν ο Ιησούς, παιδεία, μήπως έχετε τι προσφάγιον? Απεκρίθησαν προς αυτόν ουχή. Ο δε είπε προς αυτούς, ρίψατε το δίκτυον στα δεξιά μέρη του πλοίου και θέλετε ευρύ. Έριψαν λοιπόν και δεν ειδηνήθησαν πλέον να σύρωσει αυτό από του πλήθους των ηχθείων. Λέγει λοιπόν προς αυτόν ο Πέτρος, ο μαθητής εκείνος τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, ο Κύριος είναι. Ο δε Σιμών Πέτρος, ακούσας ότι είναι ο Κύριος, εζώστη το επίνδυμα, διότι το γυμνός, και έριψεν εαυτόν εις την θάλασσα. Οι δε άλλοι μαθητές ήλθαν με το πλοιάριον, διότι δεν ήσαν μακράν από της γης, αλλά έως 200 πήχας, σύρονται στο δίκτυο των ηχθείων. Καθώς λοιπόν απέβησαν στην γη, βλέπουν στην ανθρακίαν κειμένην και οψάριον επικείμενων και άρτων. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, φέρατε από των οψαρίων τα οποία επιάσατε τώρα. Ανέβη Σιμών Πέτρος και έσυρε το δίκτυον επί της γης, γέμων ηχθείων μεγάλων, 153, και ενώ ήσαν τόσοι, δεν εσχίστη το δίκτυον. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, έλθετε, γευματίσατε. Ουδείς όμως των μαθητών ετόλμα να εξετάσει αυτόν, σύ της είσαι, ξεύρωτες ότι είναι ο Κύριος. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτον και δίδει σε αυτούς και το ψάριον ομοίως. Αυτή το ήδη τρίτη φορά καθήνω ο Ιησούς εφανερώτης τους μαθητάς αφού είχε έρθει εκ νεκρών. Αφού λοιπόν εγευμάτισαν, λέγει προς τον Σίμωνα Πέτρον ο Ιησούς, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με περισσότερο τούτον? Λέγει προς αυτόν, ναι Κύριε, εσύ εξεύρεις τους αγαπώ. Λέγει προς αυτόν, βός και τα αρνία μου. Λέγει προς αυτόν δευτέραν φοράν, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με? Λέγει προς αυτόν, ναι Κύριε, εσύ εξεύρεις τους αγαπώ. Λέγει προς αυτόν, πείμενε τα πρόβατά μου. Λέγει προς αυτόν την τρίτη φορά, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με? Ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπε προς αυτόν την τρίτη φορά, αγαπάς με? Και είπε προς αυτόν, Κύριε, εσύ εξεύρεις τα πάντα, σε γνωρίζω ότι σε αγαπώ. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, φως και τα πρόβατά μου. Αληθώς, αληθώς σου λέγω ότι είσαι ο νεότερος σε ζώνιε σε αυτόν και περιεπάτησε όπου ήθελες, αφού όμως γυράσεις, θέλεις εκτείνει τα σχήρα σου και άλλος θέλει σε ζώσει και θέλει σε φέρει όπου δεν θέλεις. Είπε δε τούτο δεικνύον με ποιον θάνατον μέλη να δοξάσει τον Θεόν. Και τούτο λοιπόν λέγει προς αυτόν ακολούθημη. Στραφίζεται ο Πέτρος, βλέπει ακολουθούντα τον μαθητήν, τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, ώστις και ανέπεσε με τον δείπνο επί το στήθος αυτού και είπε, Κύριε, τι είναι ο παρατίδον σε? Τούτον ειδών ο Πέτρος λέγει προς τον Ιησούν, Κύριε, ούτως δε τι? Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, εάν αυτό θέλω να μένει, έως σου έρθω, τι προσέ, σύ ακολούθημη. Διεδότη λοιπόν ο λόγος ούτως στους αδελφούς, ότι ο μαθητής εκείνος δεν αποθνίσκει. Ο Ιησούς όμως δεν είπε προς αυτόν ότι δεν αποθνίσκει, αλλά εάν θέλω αυτό να μένει ως σου, έλθω, τι προσέ. Ούτως είναι ο μαθητής ο μαρτυρών περί τούτων και γράψα στάφτα και εξεύρωμεν ότι είναι η αληθής η μαρτυρία αυτού. Είναι δε και άλλα πολλά όσα έκαμε ο Ιησούς, τα οποία εάν γραφτώσει καθέν, ουδέ αυτός ο κόσμος νομίζω θέλει χωρίσει τα γραφόμενα βιβλία. Αμήν. Μετά δε ταύτα, ο Ιησούς εφανέρωσε πάλι τον εαυτό του εις τους μαθητάς στη θάλασσα της Τιβεριάδος. Μετά δε ταύτα, πια. Και πάλι είναι μια συγκεκριμένη μέρα. Αλλά τώρα η μέρα αυτή είναι όχι ο Αβραάμ, ούτε ο Πέτρος, είναι ο Χριστός. Είναι μια συγκεκριμένη μέρα του Ιησού Χριστού που έχει απόλυτη σχέση
με τον Πέτρο, με τον Σίμωνα, τον Υιόν του Ιωνά. Όταν κάποτε ο Ιησούς ενώ βρισκόταν στον ουρανό του είπε ο Θεός, ο Πατέρας, ποιος θα πάγει δι' ημάς, με χαρά είπε ο Ιησούς, εγώ θα κάνω το θέλημά σου ο Θεέ, και ο Θεός του δώσε σώμα και τον απέστειλε να κάνει το θέλημά του ο Ιησούς σαν Υιός Θεού αλλά και σαν Υιός ανθρώπου. Και πήγε στα ίδια και απογοητεύθηκε από το λαό Ισραήλ και κάλεσε τους μαθητάς, αγράμματους και αηδιώτες, ψαράδες κλπ. Και πολλές φορές τον απογοήτευσαν. Έφτασε τη στιγμή, σε κάποια στιγμή μάλιστα, να πει στον Πέτρο, γιατί μιλάμε για τη σχέση του Ιησού με τον Πέτρο, ή αν θέλετε για τη σχέση του Ιησού με σένα. Ήπαγε ο πίσω μου σατανά, σκάνδαλόν μου είσαι, γιατί δεν φρονίστα του Θεού τα των ανθρώπων. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι όσο και να τον απογοητεύσει ο Πέτρος, ότι θα λιγοστέψει η αγάπη του Ιησού. Αλλά πρέπει να τον φέρει σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Να του πει, αγαπάς μονομένα, μόνο. Μπορείς, αν μ' αγαπάς εμένα, να μ' ακολουθήσεις εμένα. Να μην κάνεις ό,τι θέλεις, να μην ακολουθείς ανθρώπους. Αυτός είναι ο στόχος του Θεού, δια του Ιησού Χριστού. Να πείσει εν τη απολύτω ελευθερία που έχει δώσει ο Θεός στον Πέτρο, να γίνει ο Πέτρος δούλος του. Τι σημαίνει δούλος του? Να αγαπάει, να δουλωθεί εξ αγάπης, όχι εξ ανάγκης. Εξ αγάπης να δηλωθεί στον Χριστό και η δουλειά να είναι αληθινή. Να ακολουθεί μόνο και πάντοτε τον Χριστό. Ξεκομμένος από όλα τα άλλα και από όλους τους άλλους, ακόμη και από τον Ιωάννη, τον αγαπημένο του αδελφό, τον πιτσιρικά, συγχώρεσέ με Θεέ μου, στον οποίο είχε ιδιαίτερη αδυναμία. Πρέπει ο Χριστός, αυτόν που τον απογοήτευσε πάρα πολλές φορές, να τον κάνει ώστε πραγματικά να γίνει απόλυτα και μόνο εξαρτημένος από τον Ιησού Χριστό, να περπατάει στα ίχνη του, να μην επηρεάζεται ούτε από κινδύνους, ούτε από προβλήματα, ούτε ψεύδι, ούτε κατηγόριες, ούτε αγάπες, ούτε συναισθήματα. Να είναι δηλαδή ένας δούλος αληθινά πιστός και αγαθός και φρόνιμος του Χριστού. Δεν είναι εύκολο. Όμως το ότι δεν είναι εύκολο δεν σημαίνει ότι ο Χριστός δεν μπορεί να το κάνει. Δεν είναι εύκολος ο Πέτρος. Έφτασε στο σημείο μάλιστα να τον αρνηθεί τρομοκρατημένος αυτός που λίγες ώρες πριν, αργά το βράδυ της Πέμπτης, είχε πει, όταν ο Χριστός είπε όλοι θα σκανδαλιστείτε και θα φύγετε, λέει εγώ δεν θα φύγω, εγώ θα σε ακολουθήσω και στο θάνατο. Το είπε σε 11-12 η ώρα το βράδυ, ας πούμε. Και ο Κύριος του λέει σε λίγες ώρες πριν λαλήσει ο Αλέκτορ, θα με έχεις απαρνηθεί όχι μια φορά, τρεις φορές. Ο Αβραάμ απογοητεύτηκε από το Θεό και από τον ανιψιό του Λότ. Απογοητεύτηκε από όλα. Ίσως που δεν το βλέπω, ούτε φαίνεται, και από τη γυναίκα του. Το σημαντικό, απογοητεύτηκε από το Θεό. Αλλά έμεινε πιστός στο Θεό. Ο Ιησούς απογοητεύτηκε κατά πάντα από τον Πέτρο. Αυτό είναι το μήνυμα. Αλλά έμεινε πιστός στον Πέτρο. Δεν είπε σε καλό δεν μου κάνεις φύγε, όπως πιθανόν να κάνουμε εμείς. Ο Θεός εξέλεξε τον Πέτρο για να δούμε την αιτία των πραγμάτων.
να γίνει Άγιος δια της αγάπης. Καθώς εξέλεξεν ημάς ο Θεός προκαταβολής κόσμου να γίνουμε Άγιοι δια της αγάπης, καταρχάς τώρα εξέλεξε τον Πέτρο. Και σε αυτή την εκλογή του Θεού ο Χριστός έμεινε πιστός στον Πέτρο, αλλά στην πραγματικότητα στην εκλογή του Πατέρα του. Στον Πατέρα του έμεινε πιστός. Και ήταν πάντα δίπλα στον Πέτρο. Και δεν μπορεί να τον αφήσει. Γιατί δεν μπορεί να τον αφήσει? Γιατί τον εξέλεξε ο Πατέρας του. Γιατί είναι το θέλημα του Πατέρα του. Αλλά πρέπει να τον εκπαιδεύσει. Πρέπει να τον μάθει ότι όπως ο Ιησούς Χριστός χάριν του Πατρός του είναι πιστός στον Πέτρο, έτσι και ακόμη περισσότερο πρέπει ο Πέτρος χάριν της αγάπης του Θεού Πατρός να μείνει πιστός στον Χριστό, να μην τον ξανά απογοητεύσει ποτέ μέχρι το θάνατό του. Και τότε θα είναι ο Απόστολος Πέτρος. Ενώ τώρα είναι ακόμη ο Σίμων, ο Υιός του Ιωνά. «Μη φόβου», είπε στον Αβραάμ, «ότι είσαι άτεκνος, δεν θα σε απογοητεύσω. Μη φόβου τους εχθρούς ότι είσαι μόνος, εγώ θα με περασπιστήσω». Και δόξασε το Θεό, γιατί ο μισθός σου θα είναι πολύ σφόδρα. Και ποιος ήταν ο μισθός του Αβραάμ? Η Διαθήκη του. Η Διαθήκη του Θεού. Σπέρμα αιώνιο ουράνιο αμέτρητο. Γη αιώνια ευλογημένη, εκλεγμένη από το Θεό. «Συ είσαι Πέτρος», είπε ο Χριστός, «και επί της αυτής της πέτρας εγώ θα οικοδομήσω την εκκλησία μου». Καλά, σ' αυτό ναι. Αυτόν διάλεξες να οικοδομήσεις την εκκλησία σου, που θα σε προδώσει, θα σε εγκαταλείψει, θα σε σκανδαλίσει, θα φύγει. Αυτόν βρήκες? Δεν τον βρήκα εγώ, ο Πατέρας μου τον βρήκε. Και ο Χριστός λέει σε όλους μας: δεν σε βρήκα εγώ, ο Πατέρας μου σε βρήκε. Εγώ σε εξέλεξα επειδή ο Πατέρας μου είπε. Γι' αυτό δεν θα σε αφήσω ούτε θα σε καταλήψω. Πάσα στα σημέρας, έως την τελείας του αιώνος. Και η αγωνία μου θα είναι να σε εκπαιδεύω. Και αν εσύ δεν μαθαίνεις, εγώ θα συνεχίζω. Και αν και πάλι δεν μαθαίνεις, εγώ θα ξανασυνεχίζω. Θέλω να σε τελειοποιήσω. Θέλω να σε κάνω δούλο μου. Εάν βέβαια μέχρι τέλους δεν θελήσεις, εγώ θέλω και μέχρι τέλους θα προσπαθώ. Αυτή είναι η σχέση μας. Αυτή είναι η σχέση σου, αδερφέ μου και αδερφή μου, με τον Χριστό. Ο Χριστός αγωνίζεται να μας αποκαλύψει την αγάπη Του, το έργο Του. Θυμηθείτε τι έχει προσπαθήσει να κάνει στον Πέτρο. Καλεί τον Ανδρέα και του λέει: πήγαινε φωναξέ τον, είναι ο Μεσσίας. Πάνε στο σπίτι, δεν καταλάβανε και πολλά. Πάει στην παραλία να κηρύξει το λόγο του Θεού, εκεί που ο Πέτρος είχε ψαρέψει όλη τη νύχτα και δεν είχε πιάσει τίποτα. Μπορούσε να πάει πιο δίπλα, στον Πέτρο. Στον Πέτρο δίπλα. Και όταν κήρυξε, και ενώ είχε μαζέψει τα δίχτυα ο Πέτρος για την άλλη μέρα, τη νύχτα μάλλον, για να ψαρέψει, του λέει τώρα: επανέργαγε τα πλοία, το πλοίο στα βαθέα. Και ο Πέτρος λέει: αυτό που λες δεν είναι λογικό. Να γιατί ο Θεός εξέλεξε τον Πέτρο. Αλλά επί το λόγο σου θα ρίξω τα δίχτυα. Και τρύπησαν τα δίχτυα από το βάρος των ιχθύων, όχι μόνο σε αυτό το πλοίο και σε όλα τα γύρω, τα δίπλα-δίπλα. Θα σε κάνω, δεν είσαι, θα σε κάνω από ψαρά αλιαία ανθρώπων. Εγώ θα σταυρωθώ την τρίτη μέρα, θα αναστηθώ.
Δεν κατάλαβε τίποτα ο Πέτρος. Θα σκανδαλιστείτε όλοι. Εγώ δεν πρόκειται να σε αφήσω ούτε να σε εγκαταλείψω, ο Πέτρος. Εσύ που το λες αυτό, σε λίγες ώρες θα με απαρνηθείς μπροστά σε μια δούλη. Σκεφτείτε, αδερφοί, όταν ο Ιησούς άκουγε τον Πέτρο να λέει «Ανάθεμα, δεν τον γνωρίζω αυτόν, δεν τον έχω ξαναδεί», την απογοήτευσή του. Ξέρετε όμως κάτι, αδερφοί, ο Χριστός δεν απογοητεύεται. Εάν ο Αβραάμ δεν απογοητεύτηκε, ο Χριστός δεν απογοητεύεται. Ξέρετε γιατί? Γιατί κοιτάει το μέλλον του Πέτρου. Δεν κοιτάει το τώρα τα λάθη σου, κοιτάει το μέλλον, τη θυσία σου, την υπακοή σου, και περιμένει να πας να ψαρέψεις, να αποτύχεις, για να έρθει, ενώ είσαι αποτυχημένος πλήρως, να έρθει να σου πει «Μ' αγαπάς». Στην απόλυτη αποτυχία αγαπάμε το Θεό. Εκεί που όλα γκρέμισαν, εκεί που τα πάντα έγιναν τίποτα, μηδέν, όλες οι ελπίδες γκρεμίζονται, όλα πάνε. Γιατί το κάνει ο Θεός αυτό? Για να δει μια καρδιά που θα του πει ακολούθημη και θα τον ακολουθήσει. Μακάριος ο άνθρωπος που ακολουθεί τον Χριστό, όχι μετά την καταστροφή, πριν την καταστροφή. Μακάριος είναι ο άνθρωπος. Αλλά μακάριος είναι και ο άνθρωπος που ακολουθεί τον Χριστό έστω και μετά την καταστροφή. Μετά από αυτά σταυρώθηκε. Μετά από αυτά αναστήθηκε. Και ο Πέτρος δεν κατάλαβε τίποτα και δεν πίστεψε. Είδε το κενοτάφιο, τον τάφο, κενό, τα σάβανα μαζεμένα, το σουδάριο μαζεμένο, και γύρισε στα ίδια, οποία απογοήτευσης. Όμως, να, ένα καλό σημείο. Όταν το αποκαλύφθηκε, γιατί εμφανιώθηκε και στον Πέτρο που δεν μας λέει ο Λόγος του Θεού, γιατί άραγε. Πάντα ρωτάω το Κύριο, γιατί δεν μας λες, Κύριε, πώς συνάντησες τον Πέτρο? Δεν έχω πάρει απάντηση, πιστεύω ότι θα μου τη δώσει. Γιατί, Κύριε, τον συνάντησες, ομολογείς τη Γραφή, συνάντησα και τον Πέτρο και ο Πέτρος πίστεψε στην Ανάσταση, δεν μας το λέει. Είναι το μυστικό του Χριστού με τον Πέτρο. Έχει ένα μυστικό ο Χριστός που το έχει μόνο με τον Πέτρο. Έχει μυστικό ο Χριστός με σένα. Και το έχει μόνο με σένα, δεν το λέει σε κανέναν. Ναι. Και δεν το λέει σε κανέναν, γιατί είναι τραγικό. Είναι ταλαιπωρία. Είναι ντροπή. Είναι όνειδος. Αλλά δεν το λέει σε κανέναν. Και εκεί που δέχτηκε τον Πέτρο πραγματικά απογοητευμένο από τον εαυτό του, πώς έγινε, πώς κατάντησε έτσι, ο Χριστός τον αγκάλιασε και του δείξε την Ανάστασή του και είπε να είναι στημένο, ζει. Και από τότε δεν τον άφησε. Να όμως πού? Στη Γαλιλαία πάλι τον άφησε. Τι είναι ο άνθρωπος? Τι είναι αυτός ο Πέτρος χειρότερος από μας? Μπα, εμείς είμαστε χειρότεροι. Ανεστημένος. Αντί να λέει έλα να σε δω, έλα να σε δω, πάμε να τον βρούμε, Κύριε, έχω καιρό να σε δω, του ήρθε στο μυαλό να πάει να ψαρέψει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά λέει εγώ θα πάω να ψαρέψω. Ήτανε και 7 μαθητές, άλλοι 6. Λέει και εμείς θα έρθουμε μαζί σου. Και πήγαν όλη τη νύχτα και δεν πιάσαν τίποτα. Τίποτα. Αλλά αυτή η παράβαση, αυτό το λάθος,
αυτή η επιπολαιότης, αυτή η αποτυχία του Πέτρου, αυτός ο νονιδισμός για τις μαθητές που πήγανε, τον ακολουθήσαν να πιάσουμε κανένα ψάρι. Ο Πέτρος δεν έπιασε ούτε ένα ψάρι. Γιατί αυτός ήταν που ήξερε από, από τη θάλασσα. Ξέρετε να σου πω, πάμε να ψαρέψουμε, ξέρω ένα ωραίο μέρος, να πιάσουμε ψάρια και να περάσουμε όλη τη νύχτα και να μην πιάσουμε ούτε ένα. Τι ντροπή είναι για μένα, τι ντροπή ήταν για τον Πέτρο, ούτε ένα. Αλλά αυτή την ημέρα της ντροπής την έχει προσδιορίσει ο Θεός για ημέρα δόξης. Να το ξαναπώ αυτό. Την ημέρα του ονειδισμού για τον Πέτρο, την ημέρα της ντροπής για τον Πέτρο, την ημέρα της επιπολαιότητος, την ημέρα του λάθους, ο Κύριος την έχει προγραμματίσει για ημέρα δόξης. Αλληλούια. Γιατί? Γιατί είναι ο Κύριος της δόξης. Είναι αυτός που αγαπάει τον Πέτρο και όσο και να τον απογοητεύει ο Πέτρος, ο Χριστός θα τον κάνει Απόστολο Πέτρο. Θα τον κάνει. Όσο και να τον απογοητεύει ο Σίμων ο Υιός του Ιωνά. Γιατί? Γιατί είναι το θέλημα του Πατρός του. Γιατί είναι η εντολή που του έδωσε. Θα έλεγα ότι κάποια στιγμή είπε ο Πατέρας τον Ιησού, Ιησού αυτόν θα τον κάνεις από Σίμωνα Υιό του Ιωνά Απόστολο Πέτρο. Το κατάλαβες? Και ο Ιησούς είπε αμήν, γεννηθεί το θέλημά σου. Έχει αποστολή να τον κάνει Απόστολο των Εθνών, τον Απόστολο Πέτρο, όπως είχε και άλλη αποστολή να κάνει τον Παύλο Απόστολο των Εθνών, όπως είχε και αποστολή να δημιουργήσει την Εκκλησία του, όπως έχει και αποστολή να έρθει να μας παραλάβει. Αλληλούια. Όσο και να τον απογοητεύουμε, ο Χριστός θα έρθει να μας παραλάβει. Και όχι μόνο αυτό, όσο και να τον απογοητεύουμε, επειδή είμαστε σήμερα, είμαστε εδώ, θα σώσει εσέναν και τον οίκον σου. Ό,τι επιπολαιότητα και να κάνεις, ό,τι λάθη, ό,τι ανοησίες, ό,τι και να έχεις κάνει, η αποστολή του Χριστού είναι να πάρει εσένα και την οικογένειά σου στη Βασιλεία των Ουρανών, να βασιλεύεται εις αιώνες των αιώνων. Ό,τι και να έχεις κάνει, γιατί είναι η εντολή που πήρε και πρέπει να την εκτελέσει. Και θα την εκτελέσει. Και η εντολή και η εκτέλεση της εντολής που έχει πάρει ο Χριστός δεν εξαρτάται από τα λάθη σου. Δεν εξαρτάται από την αδυναμία σου. Δεν εξαρτάται καθόλου από σένα. Γι' αυτό και ο Θεός δεν την έδωσε σε σένα. Την έδωσε στον Ιησού Χριστόν, τον Κύριο. Γι' αυτό και ο Χριστός δεν την έδωσε σε άγγελο. Κανένας δεν μπορεί να σε μεταμορφώσει από Σίμωνα Υιό του Ιωνά σε Απόστολο Πέτρο. Μόνο ο Χριστός. Γι' αυτό και ο Πατέρας μόνο στο Χριστό έδωσε αυτή την εντολή. Και θα την εκπληρώσει. Και θα την εκτελέσει. Γιατί αγαπάει τον Πατέρα, αλλά αγαπάει και σένα. Ο Υιός του ανθρώπου, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, θα το εκτελέσει. Θα σε, θα με, θα μας μεταμορφώσει. Θα μας κάνει ευάρεστος. Θα μεταμορφώσει τη γυναίκα σου, τον άντρα σου. Θα μεταμορφώσει τα παιδιά σου. Θα μεταμορφώσει τον αδερφό τον οποίο βλέπεις και είναι ανυπόφορος. Θα μας μεταμορφώσει όλους. Όλους, όλους αυτούς που πήραν απόφαση να κάνουν, να ακολουθήσουν τον Χριστό κατά πάντα χωρίς να επηρεάζονται από άλλους. Ο Πέτρος τους επηρέασε. Πάμε να ψαρέψουμε. Ο Πέτρος τους οδήγησε σε αποτυχία. Αυτόν λοιπόν που οδήγησε όλους τους άλλους σε αποτυχία, έρχεται ο Χριστός να τον πάρει, να τον οδηγήσει στη δόξα του. Εάν αισθάνεσαι αποτυχημένος, μάθε ότι ο Χριστός θα σε ευλογήσει. Γιατί έχει εντολή από τον Πατέρα.
Μη βλέπεις την αποτυχία σου. Βλέψε μόνο στο Χριστό και ο Χριστός θα κάνει όλα καινούρια. Νέα πράγματα κάνει ο Χριστός. Μόνο να πάρουμε μια απόφαση, αδερφοί. Αγαπάς με, Σίμων Ιε του Ιωνά, περισσότερο από όλα αυτά? Και ο Πέτρος είπε, εσύ ξέρεις την καρδιά μου, σ' αγαπάω. Τότε βόσκε τα αρνιά μου, όχι τα αρνιά σου. Τίποτα δεν είναι δικό σου. Ούτε η γυναίκα σου, το άντρα σου, τα παιδιά σου, ούτε η εκκλησία, ούτε, τίποτα δεν είναι δικό σου. Το αποδέχεσαι ότι όλα είναι του Χριστού. Ότι ο Χριστός ό,τι σου έχει δώσει εξακολουθούν να είναι δικά του. Όλα. Ό,τι και να σου έχει δώσει, ό,τι και να λες δικό μου, πιστεύεις ότι είναι του Χριστού. Αμήν. Βόσκε λοιπόν τα δικά μου τα αρνιά που μπορεί να είναι τα παιδιά σου. Δεν δικά μου. Του Χριστού είναι. Όλα είναι του Χριστού. Αμήν. Τι έφερα εγώ? Τι έχω που δεν μου δώσε ο Χριστός? Τι πάω να διεκδικήσω αυτά που είναι του Χριστού για δικά μου? Αλλά μόνο αν αγαπάς τον Χριστό μπορείς τα αρνιά του να τα ταΐσεις όπως η τροφός τα τέκνα αυτής. Μόνο αν αγαπάς τον Χριστό. Και σήμερα, αδελφοί αγαπητοί, το επόμενο που πρέπει να ζητήσουμε, εκτός από το χαρακτήρα και την οτροπία του Αβραάμ και του Ιησού Χριστού, να ζητήσουμε και να μας φτιάξει μια αγάπη που να είναι πλημμυρισμένη με την αγάπη του Θεού, ιδιαίτερα και πρώτον προς τον Χριστό. Γέμισε μας την καρδιά, Κύριε, με την αγάπη για να αγαπάμε τον Χριστό. Και αν αγαπάμε τον Χριστό, θα αγαπάμε τα προβατάκια Του, θα αγαπάμε τα αρνάκια Του, θα αγαπάμε το έργο Του, θα αγαπάμε τη ζωή Του, θα αγαπάμε την Εκκλησία Του, θα τα αγαπάμε όλα, γιατί όλα είναι δικά Του. Θα έχουμε έλεος, πλάχνα, θα μακροθυμούμε, δεν θα απογοητευόμαστε, θα συγχωρούμε. Γιατί? Γιατί αγαπάμε. Ποιον? Τον Χριστό. Και όταν αγαπάμε τον Χριστό, τότε όλα αλλάζουν στη ζωή μας. Αυτή είναι η μέρα, η μέρα που ο Χριστός έχει προσδιορίσει για τον Σίμωνα, τον Υιόν του Ιωνά. Αφού λοιπόν φτάσανε και δεν είχαν πιάσει κανένα, ο Κύριος τους περίμενε. Πόσο μ' αρέσει αυτό. Τους περίμενε στην παραλία και έψινε ψάρια να τους δώσει να φάνε, επειδή δεν είχαν πιάσει ούτε ένα. Έχετε τι προσφάγιο? Πιάσατε τίποτα? Ούτε ένα. Τίποτα. Όλη τη νύχτα τίποτα, τίποτα. Για ρίξτε τώρα τα δίχτυα ξανά. Και έριψαν λοιπόν τα δίχτυα στα δεξιά μέρη του πλοίου. Και τα δίχτυα γέμισαν ψάρια. Αλλά δεν είναι το κρίσιμο σημείο, αδερφοί, να γεμίσουν τα δίχτυα μας. Δεν είναι αυτό. Αυτό δείχνει ο Θεός πόσο εύκολο είναι να το κάνει. Πόσο εύκολο είναι να αφήσει τα δίχτυα σου άδεια και πόσο εύκολο είναι να τα γεμίσει τα δίχτυα. Είναι αυτός που στέλνει τα ψάρια, αλλά και διώχνει τα ψάρια. Είναι αυτός που φέρνει την ευλογία, αλλά την παίρνει την ευλογία. Η συνέχεια έχει σημασία. Ο Ιωάννης του λέει, ο Κύριος είναι. Τον γνώρισε. Και είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε το πρόσωπο του Χριστού όταν μας περιμένει. Στην αποτυχία μας, το ξαναλέω, αν αδερφέ απέτυχες, δόξασε το Θεό, γιατί ο Χριστός έχει ετοιμασμένη δόξα. Δόξα. Μην βλέπεις την αποτυχία σου. Ο Χριστός έχει εντολή
να σε δοξάσει από τον πατέρα του και δεν μπορεί να μη σταθεί υπάκουο στην εντολή του πατέρα του. Εσύ μη φύγεις και χάσεις τη δόξα που ο Θεός έχει ετοιμασμένη για σένα. Και μην απογοητεύεσαι και από τον εαυτό σου. Και μην απογοητεύεσαι και από τους άλλους. Και μην απογοητεύεσαι για τίποτα. Γιατί ό,τι είναι γύρω μας και μέσα μας, στην πραγματικότητα μας προκαλεί απογοήτευση. Αμήν. Απογοητεύτηκα από την άντρα μου, από τη γυναίκα μου, από τον αδερφό μου, από το παιδί μου, από τον αγκώνα μου, από την ύφη μου, από τον γαμπρό μου. Όλο απογοήτευση. Εκεί θα μείνουμε. Εκεί θα μείνεις. Κοίταξε τον Χριστό. Αυτός δεν θα σε απογοητεύσει ποτέ. Και όχι μόνο αυτό. Αυτός είναι που θα σε μεταμορφώσει για τη δόξα Του. Και να πούμε και κάτι άλλο, να το ομολογήσουμε. Για οποιαδήποτε απογοήτευση αισθανόμαστε, εμείς φταίμε. Εμείς είμαστε η αιτία που μας απογοητεύουν οι άλλοι και που απογοητευόμαστε από τους άλλους. Γιατί? Γιατί η καρδιά μας είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη. Γι' αυτό σήμερα να στρέψουμε την καρδιά μας μόνο στο Χριστό και να πιστέψουμε ότι ο Χριστός τα έχει όλα έτοιμα. Αλλά σήμερα θέλει να ετοιμάσει και την καρδιά μας. Αφού φάγανε, του λέει, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με περισσότερο από όλα αυτά, από τα ψάρια, από τους άλλους, από όλα. Ποιον αγαπάς πιο πολύ? Ποιον αγαπάς πιο πολύ? Ποιον αγαπάς πιο πολύ? Εάν δεν αγαπάς τον Χριστό ακόμη πιο πολύ, δεν έχει έρθει η μέρα σου, ούτε η ώρα σου. Και θα συνεχιστεί η ταλαιπωρία σου εξαιτίας της επιπολαιότητάς σου. Όμως σήμερα μπορούμε να πούμε, Κύριε, κάνε με να σε αγαπήσω πιο πολύ απ' όλα, με όλη μου την καρδιά, την ψυχή, τη διάνοια και τη δύναμη, όπως θέλεις. Και ο Πέτρος τώρα έχει παρησία. Λέει, σ' αγαπώ, Κύριε, το ξέρεις. Το ξέρω. Γι' αυτό έχω τα αρνάκια μου που πρέπει κάποιος να τα βοσκήσει. Πήγαινε εσύ. Ποια είναι τα αρνάκια του? Τα παιδιά σου? Η γειτονιά σου? Έχει τα αρνάκια του που πρέπει εσύ να πας να τα βοσκήσεις. Πέτρο, αδερφέ μου και αδερφή μου. Αγαπάς τον Χριστό περισσότερο από όλα? Αλληλούια. Δεύτερη φορά. Αγαπάς με, Σίμων Ιε του Ιωνά? Δε, Κύριε, σ' αγαπώ. Έχω και μεγάλα πρόβατα. Έχω μόνο τα μικρά. Έχω και μεγάλα. Τον παππού, τη γιαγιά. Έχω τους γείτονες, τους συναδέλφους. Έχω όλους αυτούς που σε έχουν απογοητεύσει. Είναι πρόβατα δικά μου. Πήγαινε βόσκετα. Μα αυτόν εκεί, αυτόν εκεί. Αυτή είναι εκεί, αυτή είναι εκεί. Είναι πρόβα το δικό μου. Εγώ το φέρα δίπλα σου. Πήγαινε να το βοσκήσεις. Αν μ' αγαπάς, θα πας. Αν δεν μ' αγαπάς, δεν θα πας. Αργότερα. Εμείς θέλουμε όμως σήμερα. Σήμερα. Και ο Χριστός θέλει σήμερα. Σήμερα. Αμήν. Αγαπάς με περισσότερο τούτον. Τώρα πήγαινε να ταΐσεις και τα πρόβατά μου. Ο Πέτρος είπε σε όλα ναι, με όλη του την καρδιά. Ο Σίμων ο γιος του Ιωνά είπε ναι, με όλη του την καρδιά. Δεν αφήνει σκέψεις, διαλογισμούς, αγωνίες, φόβους. Και τι θα κάνουμε? Εμείς τίποτα. Ο Χριστός θα τα κάνει όλα. Πώς τον απογοητεύουμε τον Χριστό? Με την απιστία μας. Με την έλλειψη αγάπης. Πακοής. Θέλω να έχετε όλοι το φρόνημα που είχε ο Χριστός, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ώστε σε έγινε πίκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού.
στον πατέρα του. Γι' αυτό και τον υπερήψωσε ο Θεός. Τώρα θα το πω. Σήμερα είναι η μέρα που θα ή δεν θα σε υψώσει ο Θεός. Σήμερα. Εάν δεν σε υψώσει, έχει κι άλλη μέρα. Αλλά σήμερα μπορεί να σε υψώσει. Σήμερα. Αγαπάς πιο πολύ το Χριστό από τη γυναίκα σου, τον άντρα σου, το παιδί σου, το μικρό, το μεγάλο, από τη φίλη σου, από το φίλο σου, από τον αρβωνιαστικό σου. Εάν αγαπάς τον Χριστό περισσότερο από όλα, τότε θα σε υψώσει ο Χριστός. Αν όμως έχεις κάποια πρόσωπα που δεν τα αγαπάς, θυμηθείτε τον Αβραάμ. Πήγαινε να θυσιάσεις το γιο σου τον οποίο αγαπάς. Τώρα τι θα κάνει? Θα τον θυσιάσει? Ξέρεις, θα πει θυσιάζω, σφάζω. Πάρω το μαχαίρι, θα πάω στο βουνό, θα ανάψω φωτιά, θα τον σφάξω, θα τον βάλω και θα τον κάψω. Ποιον? Το γιο μου που αγαπάω πολύ. Γιατί? Γιατί μου το είπε ο πατέρας. Γιατί το έκανε? Γιατί αγαπάει τον Ισαάκ, αλλά πιο πολύ αγαπάει το Θεό. Πιο πολύ αγαπάει το Θεό. Ακολούθημη. Χωρίς δεύτερη κουβέντα τον ακολουθεί. Ο Ιωάννης από δίπλα. Και τώρα το τελευταίο λάθος του. Με αυτόν τι θα κάνεις, Κύριε? Με μένα είπες ότι στο τέλος θα με σκοτώσουν και έτσι θα δοξάσω το όνομά σου. Με αυτόν τι θα κάνεις? Και ο Κύριος λέει κάτι πολύ σημαντικό. Τι σε νοιάζει τι θα κάνω εγώ με τον Ιωάννη? Εσύ εμένα ακολούθημε. Γιατί αν σε νοιάζει για τον Ιωάννη θα απογοητευτείς. Και θα απογοητευτείς γιατί αποφάσισα σένα να σε θανατώσω, ενώ αποφάσισα τον Ιωάννη να ζήσει μέχρι να έρθω. Θα βρεις πολλές αιτίες να απογοητεύεσαι από τον άντρα σου, από τη γυναίκα σου, από τα αδέλφια σου. Πάρα πολλές αιτίες. Και αυτό τι αποτέλεσμα θα έχει? Να καθυστερεί η ημέρα της δόξης του Χριστού για σένα. Άστονε. Τέλειωσε. Ήταν η μέρα της δόξης για τον Πέτρο. Αμήν, λέει. Και τον ακολούθησε. Και δεν έπαψε να τον ακολουθεί. Και δεν έπαψε να αγαπάει τον Χριστό πιο πολύ και από τη ζωή του, πιο πολύ από όλα. Και όποιος και τον απογοήτευε, τον αγαπούσε. Γιατί αγαπούσε τον Χριστό. Τον αγαπούσε γιατί ήταν η αρνάκη του Χριστού που κάνει λάθος. Τόσα λάθη είχε κάνει ο Πέτρος. Ήταν πρόβατο του Χριστού που έκανε λάθος. Τόσα λάθη έκανε ο Πέτρος. Και τάιζε, έβοσκε, πότιζε. Ποτέ δεν είπε ότι είναι δικά μου τα πρόβατα και θα τα κάνω αυτά τα παλιοπρόβατα. Όλο με απογοητεύουν. Ποτέ δεν το είπε. Αλλά πάντα έλεγε τα πρόβατά σου, Κύριε. Όπως και ο Χριστός. Ποτέ δεν απογοητεύτηκε με σένα να πει αυτό το Γιώργο δεν τον θέλω άλλο. Ποτέ. Αλλά έλεγε Πατέρα εσύ μου είπες να τον κάνω δούλο σου, να τον κάνω. Αυτό θα κάνω. Το καταλάβατε, αδερφοί? Ποτέ δεν απογοητεύεται ο Χριστός. Εμείς να μην απογοητευόμαστε. Πρώτα να μην απογοητευόμαστε με τον εαυτό μας. Δεύτερον, να μην απογοητευόμαστε με κανέναν. Και τρίτον, το σημαντικότερο, να ελπίζουμε στον Κύριο και μόνο στον Κύριο. Αμήν. Όποιος είναι για βάφτισμα, ετοιμαστεί.